Κυρία Κέσσαρη, να σας τα πω. Βεβαίως να μου τα πεις, Σωτήρη. Θέλει και ερώτημα. Καληνέστερα να έρχονται πιάνει. Αν είναι ορισμός, θα σας παίξω μπάλα κι εγώ. Σώπα, Παναθηναϊκός σας. Ορίστε, ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακόμη, Σωτήρη μου, δεν είναι δικός μου ο Παναθηναϊκός. Εάν ήταν δικός μου, από σένα θα ξεκινούσε η ενδεκάδα, θα ορκίζομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κέσσαρη. Όλοι αυτό μου λένε από το πρωί. Τους λέω τα καλαντά και αυτοί μου λένε πως αν ήταν στο χέρι τους δεν θα έβγαινα ποτέ από την ενδεκάδα. Σωτήρη, τι περιμένεις από τον νέο χρόνο? Περιμένω να περάσει ο νέος χρόνος για να μεγαλώσω κι άλλο. Θέλω να περάσω γρήγορα τα επόμενα 10 χρόνια για να γεράσω και να με βάζουν να παίζω στην ομάδα. Αν ήμουν σήμερα 30 χρονών, κανείς δεν θα με έλεγε μικρό. Πάντως ο κύριος Τενκάτε μου υποσχέθηκε πως αν μου πέσει το φλουρί στη Βασιλόπεδο του Παναθηναϊκού θα με βάλει να παίξω στον επόμενο αγώνα του Champions League. Σωτήρη, σου αρέσουν τα Χριστούγεννα? Μου αρέσουν πάρα πολύ τα Χριστούγεννα. Μόλις περάσω τα Χριστούγεννα περιμένω τα επόμενα. Τι σου αρέσει πιο πολύ? Τα δώρα. Μου έχουν πάρει όλοι οι συμπαίκτες μου δώρα. Ο κύριος Καραγκούνης, ο κύριος Τζόλης, ο κύριος Γκαλίνοβιτς, ο κύριος Αριέγκη, αλλά δεν μου τα έχουν δώσει ακόμα. Το έχουν βάλει κάτω από το δέντρο στην πλανία και εγώ κοιτάω τα πακέτα και προσπαθώ να μαντέψω τι έχουν μέσα. Εσύ τι δώρα έχεις πάρει στους συμπαίκτες σου? Εγώ δεν τους πήρα δώρα γιατί δεν έχω λεφτά. Δεν παίζω συχνά και δεν παίρνω πριν. Γι' αυτό βγήκα από τα κάλαντα για να μαζέψω λεφτά και να μπορέσω να τους πάρω δώρα. Θα τους πάρω από ένα κουμπουλόι από την μπουτίκ του Παναθηναϊκού. Ο κύριος που είναι εκεί μου είπε πως αν αγοράσω 30 κουμπουλόγια θα μου κάνει καλύτερη τιμή. Αν δεν μου φτάσουν τα λεφτά θα τα χρωστάω. Θα τα δώσω όταν θα παίξω στην ομάδα και θα παίρνω και εγώ πριν. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την πονεμένη ιστορία που κρύβεται μέσα από αυτό το μεγάλο ταλέντο με το όνομα Σωτήρης Νήμης. Το αγοράκι με τα κουμπολόγια. Σωτήρη, πήγε στο Σύνταγμα να δεις το νέο δέντρο? Ναι, ναι, με πήγε ο Θείος Γκούμας. Αλλά δεν μπορούσα να πάω πολύ κοντά γιατί το φιλούσαν 10 δημιουργίες στον ΜΑΤ. Φαντάζομαι πως θα ανέβηκε στο καρουζέλι. Όχι, γιατί και αυτό το φιλούσαν οι κύριοι άνδρες στον ΜΑΤ. Τουλάχιστον ανέβηκε σε κάποιο μικρό πόνι. Ήθελα πολύ να ανέβω σε ένα μικρό πόνι, αλλά και αυτά τα φιλούσαν οι κύριοι άνδρες στο ΜΑΤ. Δεν πειράζει όμως, γιατί με πήρε στην πλάτη του ο Θείος Γκούμας και με έκανε βόλτα σε όλη την πλατεία. Μου πήρε μάλιστα και ένα μπαλόνι. Κυρίες και κύριοι, βλέπετε και βλέπουμε όλοι πόσο δεμένη είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού. Σωτήρη, πιστεύεις πως ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει σύντομα το νέο του γήπεδο στο Βοτανικό? Ο κύριος Ακλαμάνης θέλει να μας φτιάξει γήπεδο, αλλά ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει. Ο κύριος Τσίπρας είναι μικρός και αυτός σαν και εμένα. Αλλά αυτόν τον βάζουν να παίξει στο συνασπισμό. Εμένα και τι δεν με βάζουν να παίξει στον Παναθηναϊκό, γιατί το πηγαίνει κατ' ουσία.